Πάμε εμείς να συναντήσουμε τον κύριο Γιαννάκο, είναι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Να μας δώσετε, κύριε Γιαννάκο, μια συνολική εικόνα και από την δική σας την πλευρά για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεταφερθεί. Μεταφέρθηκαν 29 παιδιά, εκ των οποίων 5 τα οποία βρίσκονταν στην μονάδα εντατικής θεραπείας από το Παίδων Πεντέλης στο Αγλαία Κυριακού. Έχουμε και αρκετούς τραυματίες. Δώστε μας εσείς τη συνολική εικόνα. Ναι, καλημέρα σας. Ζούμε άλλη μια τραγωδία, εθνική καταστροφή θα έλεγα στην Βορειοανατολική Αττική. Μπράβο στους ήρωες πυροσβέστες, αλλά και οι συνάδελφοι, το υγειονομικό προσωπικό, στα γύρω νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, στο ΕΚΑΒ, είναι σε επιφυλακή, είναι από την πρώτη στιγμή στο μέτωπο και μεταφέρουν τραυματίες, εκαυματίες, όπου χρειάζεται να συντράμουν, να πράττουν. Να πω ότι η κατάσταση έχει ως εξής τις υγειονομικές μονάδες. 4,5 ώρα τη νύχτα χρειάστηκε να εκενωθεί το παιδιατρικό νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης. Ναι. Νοσηλευόταν 29 παιδιά, εκ των οποίων τα 5 στη ΜΕΘ. Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα 2 παίδων Αγλαία Κυριακού και Αγία Σοφίας. Υπάρχει δίπλα το αναρωτήριο Πεντέλης, είναι μια προνοιακή μονάδα που φιλοξενεί 35 παιδιά με αναπηρία. Τα παιδάκια αυτά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο κέντρο Βρεφών Μητέρα, στην άλλη προνοιακή μονάδα που είναι στη Δυτική Αττική. Υπάρχει σχέδιο και για τα μελίσσα που νοσηλεύονται, που φιλοξενούνται εκεί 57 ηλικιωμένα άτομα με ανήπορα, με αναπηρία. Δεν χρειάζεται ακόμη από εκεί να υπάρχει, δεν έχει δοθεί εντολή εκένωσης. Νοσηλεύονται 5 άτομα από τις πυρκαγιές με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο Σισμανόπλιο εκτός κινδύνου. 5 άτομα για κοινωνικούς σκοπούς, επειδή έπρεπε να εκενώσουν το σπίτι τους ή κάει και φιλοξενούνται στο Αμαλία Φλέμινγκ χωρίς πρόβλημα υγείας. Ναι. Και φυσικά ο πυροσβέστης, ο οποίος έχει μεταφερθεί τραυματίας σε στρατιωτικό νοσοκομείο. Συγχαρητήρια σε όλους, κουράγιο, δύναμη. Βέβαια, και το υγειονομικό το έργο είναι πάντα σημαντικό, κύριε Γιαννάκο. Έτσι κι αλλιώς είναι η υποστήριξη που προσφέρουν στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Γιατί, κύριε Γιαννάκο, λέγαμε και εδώ με τον Γιώργο νωρίτερα. Και στα κέντρα υγείας της περιοχής, μην ξεχάσουμε που μεταφέρονται πάρα πολύ με μικρά έτσι προβλήματα. Τα αναπνευστικά προβλήματα, λέτε, που αντιμετωπίζουν κάποιοι κυρίως ηλικιωμένοι. Κύριε Γιαννάκο, λέγαμε εδώ νωρίτερα και με τον Γιώργο. Λέγαμε νωρίτερα και με τον Γιώργο για τη δυσκολία στην μεταφορά των παιδιών αυτών από το Παίδων Πεντέλης του Αγλαία Κυριακού, γιατί κάποια νοσηλεύονταν, 5 παιδιά, αν δεν κάνω λάθος, είπε Γιώργο μου, νοσηλεύονταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ήταν δύσκολο. Είναι μια επιχείρηση γιγαντιαία. Πολύ δύσκολη. Δεν μπορεί να περιγραφεί και δείχνει ακριβώς την προσπάθεια, δηλαδή την τιτάνια, τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει το ΕΚΑΒ, το υγειονομικό προσωπικό, οι πυροσβέστες, προκειμένου να υπάρξει έτσι με ασφάλεια η μεταφορά αυτών των παιδιών, αλλά και των τραυματιών, ευγεωματιών κτλ. Δηλαδή, πραγματικά είναι μια άψογη επιχείρηση. Συγχαρητήρια σε όλους. Συγχαρητήρια σε όλους και με αυτόν τον τρόπο να κλείσουμε αυτή την επικοινωνία που έχουμε μαζί σας, κύριε Γιαννάκο.